και από τον χώρο της μόδας και από τον χώρο της τηλεόρασης με το Megastar και όλα αυτά. Μας μιλάει για την προσωπική της ζωή, μας μιλάει για κάποιες κυκλοποδιές που έχει δεχτεί, μυστικά ομορφιάς, όλα αυτά τα πράγματα θα τα δούμε στο βίντεο και θα τα σχολιάσουμε μαζί Βεβαίως. Με τους παρουσιαστές, τουλάχιστον για σήμερα, του καλοκαίρι παντού. Κατερινάκη, τι κάνει? Καλά είμαι, χάρη μου. Εσύ πώς είσαι? Καλοκαιρινά. Καλοκαίρι παντού λέγεται η εκπομπή μας. Και εγώ άκρος καλοκαιρινή. Εσύ άκρος. Με τα χρώματα, με το ξανθό μαλλί. Ξανθό μαλλί, αυτό θέλω να μου πει, να ξεκινήσουμε από εκεί. Πώς προέκυψε το ξανθό μαλλί? Γενικότερα τα μαλλιά μου τα επιμελείται ο Στέφανος Βασιλάκης και όλη η ομάδα που είμαστε. Αποφασίσαμε λοιπόν από κοινού όλοι μαζί να αλλάξουμε λίγο την εικόνα, να φύγουμε από το κόκκινο γιατί το έχω από το Σεπτέμβρη και να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Εκφράζει την Κατερίνα το ξανθό? Μ' αρέσει γιατί μπορώ να φοράω διάφορα χρώματα, ροζ, κίτρινα γενικότερα που δεν φορούσα πριν λόγω του κόκκινου μαλλιού. Φοράω γυαλιά, πάντα μαύρα στο χρώμα, να μην βλέπω ακόμα τα λάθη τους ξανά. Ξεκίνησε ως μοντέλο, μεταπήδησε στον χώρο της τηλεόρασης. Τώρα είσαι τραγουδίστρια τα τελευταία 6 χρόνια. Νομίζω ότι έχει αρχίσει και συμβιβάζει και έχει αρχίσει και σε αποδέχεται και ο κόσμος πλέον ως τραγουδίστρια. Αυτό έδωσες σκληρή μάχη να το καταφέρεις? Έδωσα πολύ σκληρή μάχη να το καταφέρω και εγώ και οι συνεργάτες μου και οι άνθρωποι που δουλεύουν μαζί μου. Θα συνεχίσω να δίνω. Και όχι απλά και μόνο για να πείσω κάποιον που δεν το έχει δεχτεί, αλλά γιατί μου αρέσει να προσπαθώ να βελτιώνομαι, να έχω εξέλιξη. Θα μπει στη ζωή μου, αρκεί να σ' αρέσει η μουσική μου. Βρήκες εμπόδια σε όλη αυτή την πορεία να πεις ότι τα παρατάω? Πάρα πολλές φορές έχει τύχει να νιώσω ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Όμως μου αρέσει ο δύσκολος δρόμος. Μου αρέσει να διεκδικώ πράγματα. Έτσι είμαι και στην προσωπική μου ζωή και στα επαγγελματικά μου. Έχεις περάσει από το χώρο της πασαρέλας, το φωτογραφίσεων, έχεις κάνει αισθησιακές φωτογραφίσεις. Αυτά όλα, αν γύρναγες τον χρόνο πίσω, θα τα έκανες delete ή θα ξανά έκανες τα ίδια? Δεν θα άλλαζα τίποτα, παρότι σίγουρα έχω κάνει λάθη. Μαθαίνω από τα λάθη μου και είναι πολύ φυσιολογικό γιατί ξεκίνησα 18 χρονών και ήταν αρκετά επικίνδυνο, έχω να σου πω, ως 18χρονη να έρθω στην Αθήνα και να κάνω τηλεόραση ή οτιδήποτε άλλο. Σε πλησιάσαν διάφοροι που σου υποσχέθηκαν πράγματα? Ποτέ. Και θέλαν. Ποτέ κανένας στο τηλέφωνο μου χτυπούσε για δουλειά, χτυπούσε από ανθρώπους που συνεργάστηκα, από εκπομπές. Χαίρομαι που είχα εμπειρίες, πάρα πολλές. Τηλεοπτικές που με ορίμασαν πολύ πιο γρήγορα. Πολλές θυσίες για να είναι η Κατερίνα τόσο καυτό κορίτσι και να έχει μια τέτοια σεξι σκηνική παρουσία. Καυτό είναι το τηγάνι, το τηγανίζουμε. Εγώ πιστεύω ότι είναι γούστα αυτά και δεν αρέσουμε σε όλους. Και όσον αφορά τις θυσίες που είπες, θεωρώ ότι δεν υπάρχει άσχημος άνθρωπος και άσχημη γυναίκα και άσχημος άντρας. Θεωρώ ότι υπάρχει απεριποίητος άνθρωπος. Θέλω το πρώτο σου φίλι, τώρα σε θέλω ακόμα πιο πολύ. Κάνεις κάθε μέρα γυμναστική? Τελευταίο καιρό όχι κάθε μέρα. Και λόγω του dancing που ήμουνα για αρκετούς μήνες, το σώμα μου έχει καταπονηθεί αρκετά. Οπότε κάνω 4 φορές την εβδομάδα, 3. Όσο αφορά τη διατροφή σου, τι είναι αυτό που σου αρέσει να έχεις οπωσδήποτε καθημερινά? Οι σαλάτες. Μ' αρέσει σε κάθε γεύμα μου να έχω σαλάτα, είτε είναι αυτό είναι μεσημεριανό είτε είναι βραδινό. Και το θέμα πιστεύω εγώ ότι είναι στην ποσότητα γενικότερα. Να τρώμε τα πάντα, αλλά να προσέχουμε την ποσότητα, να μην κάνουμε υπερβολές εκεί. Ήσουν πάντα μες στα όνειρά μου, ήσουν πάντα μέσα στην καρδιά μου. Νιώθεις εγκλωβισμένη που είσαι σε μια σχέση? Λείπεις συνέχεια, κάνεις ταξίδια, δεν έχεις χρόνο να τον δεις? Είναι αχαριστία να εγκλωβίζεσαι μέσα στην αγάπη. Οποιοδήποτε το νιώθει αυτό, νομίζω ότι είναι αχαριστία. Όταν έχεις αληθινή αγάπη δίπλα σου και ο άλλος μοιάζεται πραγματικά για σένα, αυτό μπορεί να έχει τα σκαμπανεβάσματά του. Κάποιες στιγμές να νιώθεις πιεσμένος, κάποιες στιγμές όχι. Αλλά πιστεύω ότι όλα είναι θέμα χειρισμού και επικοινωνίας. Αλήθειας, να λες αυτό που νιώθεις. Μου φτάνει μόνο να μ' αγαπά. Τι είναι το καλοκαίρι για σένα? Είναι χαλάρωση και διακοπές? Είναι συνδυασμός δουλειάς και χαλάρωσης? Επαγγελματικά ταξίδια πολλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που φέτος θα κάνουμε αρκετά live σε όλη την Ελλάδα. Μ' αρέσει να ταξιδεύω, ευτυχώς. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου να ήμουν σε ένα γραφείο και να δούλευα 8 ώρα, ας πούμε. Ταξίδεψε με μακριά και δεν με
νοιάζει το μετά. Λοιπόν, Κατερίνα, μου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για την ωραία κουβέντα που κάναμε. Ξέρω ότι... τα καλύτερα. Καλό καλοκαίρι, καλές καλοκαιρινές εκπομπές. Κατερινάκη μου, καλή αρχή σε όλους. Και να τα ξαναπούμε ό,τι θέλετε. Και πάντα τέτοιες ομορφιές. Φιλάκια πολλά.